Άρα, όταν μια ολοκληρωμένη, συγκροτημένη προσωπικότητα ο άνθρωπος ως γονιός, το γονιός είναι εύκολο. Διότι ο γονιός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος και τα παιδιά μιμούνται. Και χωρίς να μιλάς με λέξεις, χωρίς να πεις τίποτε, βλέπει, μιμείται το παιδί. Είναι ο καθρέφτης μας, αυτό που λένε ότι τα παιδιά και θεωρεί, είναι ο δικός μας ο καθρέφτης, ότι ισχύει αυτό, έχει παραμείνει. Ναι, σίγουρα. Μια... Και επίσης, ό,τι κάνει ένας γονιός, το παιδί, ειδικά σε πολύ μικρές ηλικίες, θεωρεί ότι είναι το σωστό. Ακόμα και αν κάνεις κάτι κακό ή τέλος πάντων μη ωφέλιμο ως πράξη, θεωρώ ότι επειδή το κάνεις εσύ, άρα εσύ ξέρεις, άρα έτσι είναι, άρα είναι το σωστό. Μια παρερμήνευση, γιατί δεν μπορεί σε πιο μικρή ηλικία να κάνει, να έχει κριτική σκέψη για να φιλτράρει και να πει, ας πούμε, αν καπνίζεις για παράδειγμα, εκεί δεν θα το καταλάβει. Μετά βέβαια να καταλάβει ότι ναι, το κάνει, να κάνει κακό, άρα εσύ κάνεις κακό. Εκεί είναι να ερμηνεύσει όμως ότι πάλι υποσυνείδητα τώρα ότι δεν αγαπάς και πολύ τον εαυτό σου, αφού κάνεις κακό στον εαυτό σου. Σωστά. Άρα εκεί δημιουργείται και λίγο συγκρουσιακό. Αυτό είναι και θέμα παιδείας όμως, εκτός από τους γονείς. Είναι πολλά πράγματα να δημιουργήσει ένα παιδί κριτική σκέψη, για να δημιουργήσει μετά και κριτική άποψη. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θέλω να μου πείτε μέσα από το βιβλίο το δικό σας που έχει τίτλο Αποτυπώματα ψυχής. Αποτυπώματα ψυχής. Μας δίνετε παραδείγματα. Τι έχει μέσα αυτό το βιβλίο που μπορεί να μας βοηθήσει από αυτά τα αποτυπώματα να δούμε και εμείς το κομμάτι αυτό του γονέα που συζητάμε σήμερα. Ναι. Ξεκινάμε, είναι 50 αληθινές ιστορίες μέσα σε μια, η οποία ξεκινά ως πρόλογος η ιστορία και μιλά για γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους και βρίσκονται σε ένα νησί, στο νησί των Αγγέλων, και εκεί υπάρχουν παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και προσπαθεί να δώσει ένα δυνατό μήνυμα ότι λείπει τους κάτι, ο γονιός, τα παιδιά που έχουν μείνει ορφανά για κάποιο λόγο και οι γονείς έχασαν τα δικά τους παιδιά και δημιουργείται μια συνύπαρξη για να μπορέσει ο ένας να δώσει στον άλλον ό,τι καλύτερο μπορεί και να πάρει βέβαια. Και μετά, 50 αληθινές ιστορίες είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ναι, και μετά ξεκινούν διάφορες ιστορίες οι οποίες είναι πολύ διδακτικές και έχουν δυνατά μηνύματα. Υπάρχει βέβαια μέσα και η επιστολή μιας μάνας προς το γιον της, τη ώρα που κοιμάται, έχει γράψει μια επιστολή που είναι ολόκληρη περίπου η διαπαιδαγώγηση, αυτά που ήθελε να κάνει και για κάποιους λόγους εμποδίζεται τον από τον ίδιο της τον εαυτό, να είναι πιο καλή, να μην χρησιμοποιεί βία, να μην διάφορα πράγματα. Να είναι στοργική, που, να είναι δοτική. Ναι, μπράβο. Και τα έγραψε σε μια επιστολή την οποία δεν την έδωσε ποτέ, απλά έγραψε την προς το παιδί της με σκοπό να την διαβάσει η ίδια για να μπορέσει να τα εφαρμόσει πρακτικά όλα αυτά που δυσκολεύεται να κάνει πράξη προς το παιδί της. Και το παιδί της από την άλλη ήταν πάντα σ' αγαπώ μαμά, ας πούμε. Δηλαδή δεν την έκρινε. Άρα κάνατε μία έρευνα εσείς ουσιαστικά, να βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία, να τα παντρέψετε έτσι πολύ όμορφα. Ναι. Και να μας τα μεταφέρετε εμάς, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια μηνύματα. Ναι. Ο σκοπός είναι να δοθεί μήνυμα προβληματισμού, όχι τόσο γνώσης. Γνώση είναι εύκολη, πρόσβαση σήμερα παντού. Το δύσκολο σήμερα να κάνουν οι άνθρωποι και οι γονείς ιδιαίτερα είναι να προβληματιστούν και να βάλουν ένα γιατί μπροστά σε οτιδήποτε κάνουν. Γιατί το κάνω αυτό ή γιατί δεν κάνω το άλλο. Όταν πάρεις την απάντηση από αυτόν τον προβληματισμό με το γιατί, τότε η απάντηση είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Που είναι το με πάντα στοχοθέτηση, όπως είχαμε πει, να είναι ωφέλιμος ο γονιός για το παιδί του. Που είναι αυτό είναι και το πιο σημαντικό που πρέπει να επιδιώκει ένας γονιός. Η ωφελημότητα στις πράξεις του. Χρειάζεται. Η αγάπη είναι πολύ παρερμηνευμένη. Πολλές φορές κάνω το γιατί σε αγαπώ, λέμε στο παιδί, αλλά το αγαπάς το παιδί, αλλά αυτό που κάνεις, που το εσύνδεσες με τη λέξη αγάπη, δεν είναι ωφέλιμο για το παιδί. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις κάτι, το τι να σπουδάσει, λέω τώρα διάφορα, ή οτιδήποτε επειδή το αγαπάς. Αφήστε το μόνο να του να αποφασίσει τι είναι καλό για το ίδιο, αλλά βοήθα το να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Mm-hmm. Δώσ' του τα στοιχεία, είναι όπως τη μαγειρική. Του δίνεις τα υλικά και του λες μαγείρεψε το φαγητό που σου αρέσει. Δεν του μαγειρεύεις κάτι, του λες πιστεύω σου αρέσει φάτο. Δεν γίνεται αυτόν πλέον. Mm-hmm. Και ακόμα συνεχίζουν αυτές οι νοοτροπίες. Εκεί που έγινε, δεν λειτουργήσε σωστά. Ναι, χωρίς να σημαίνει, Αφροδίτη μου, και κλείνοντας να πω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι κακό να συμπίπτουν και να είναι
τα ίδια τα θέλω. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να είναι αυτό που εσύ πιστεύεις και το παιδί σου αυτό να θέλει για το ίδιο. Μπορεί και να συμπιπτούν, αλλά εκεί που δεν συμπιπτούν δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επιβάλλουμε, γιατί πιστεύουμε εμείς ότι αυτό είναι το καλύτερο. Είναι εύκολο τελικά να γίνουμε καλοί γονείς, να γίνουμε, όπως είπατε κι εσείς, όχι καλοί, ωφέλιμοι γονείς. Εύκολο δεν είναι, αλλά επειδή δεν είναι εύκολο, δεν είναι ακατόρθωτο. Και όταν καταφέρουμε να πλησιάσουμε αυτόν που λέμε ωφέλιμος γονιός, όσο πιο κοντά, ο στόχος είναι όσο πιο κοντά να πλησιάσεις, δεν υπάρχει το τέλειο, τόσο πιο μειώνονται οι πιθανότητες να αποτύχουμε. Μειώνονται οι πιθανότητες αποτυχίας στο ρόλο του γονιού. Και εφόσον αν είμαστε γονείς και πλέον επήραμε αυτόν τον ρόλο και φορέσαμε αυτόν τον κοστούμι, πρέπει να το τιμήσουμε όσο γίνεται, διότι δεν ξεγίνεται. Μάλιστα. Είσαι γονιός, δεν ξεγίνεσαι. Άρα πρέπει να παίξεις το σωστό κάποια ρόλο. Κάποια βήματα, έτσι πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, είπατε πριν να μάθουμε να ακούμε, εκτός από ενεργία το να μιλάμε. Ακρόαση. Άρα λοιπόν, ακούμε τα παιδιά μας. Δεν βλέπω τηλεόραση και ακούω. Βλέπω σε. Και αυτό σημαίνει ενεργική ακρόαση. Γιατί πολλές φορές εντάξει, μαγειρεύουν, βλέπουν τηλεόραση. Και μιλάμε στα παιδιά μας και ουσιαστικά δεν τους μιλάμε. Λέμε κάτι και μας απαντάει το παιδί και δεν έχουμε ακούσει κάτι. Με ρωτήσεις είναι καλύτερα να δώσουν και ήδη απαντήσεις. Ενώ καλά να καθοδηγήσουμε, αλλά πρώτα να ρωτήσουμε, να μας πούν κάτι και καθορίζουμε την απάντηση και την καθοδηγούμε πιο σωστά εμείς. Άλλα βήματα. Να δώσουμε, να έχουμε το πλαίσιο με τα όρια πάντα. Αυτό και τους κανόνες. Έτσι. Σε κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ίσως πάνω στο ψυγείο κάπου πρέπει να υπάρχουν, αλλά να την ίδια ώρα να δίνουμε και ελευθερία σκέψης και έκφρασης στα μέλη της οικογένειας και να συζητούμε τα πάντα. Δεν παίρνουμε, αποφασίζουμε και διατάσσουμε για οτιδήποτε αφορά, γιατί στα μέλη της οικογένειας, της ομάδας, όλοι έχουν και ευθύνες και δικαιώματα. Ακόμα και το πιο μικρό, και το βρέφος έχει δικαίωμα και ευθύνες, δεν μπορώ να πω, μετά τα δύο μπορεί να του βάλεις ότι έχει ευθύνες, αλλά έχουν και ευθύνες και δικαιώματα. Άρα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο κανόνων, οι οποίοι θα υπάρχει και ελευθερία σκέψης και εκφράσης να πει ο καθένας και την άποψή του για ένα θέμα και να υπάρχει και αυτό που λέμε μέντορας, ο γονιός πάει μέντορας, να βοηθά και να καθοδηγά παρά να δίνει έτοιμες λύσεις. Οι λύσεις να βγαίνουν μέσα από διαδικασία συζήτησης και συλλογισμών όλης της οικογένειας. Mm-hmm. Οι έτοιμες λύσεις, κάνε αυτό, κάνε το άλλο, γιατί πιστεύω εγώ ότι είναι το σωστό, δεν είναι η καλύτερη συνταγή. Μάλιστα, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Αλληλεπίδραση. Αλληλεπίδραση. Και σε όλα, να είναι όλοι μέσα στο φάι, να μαγειρέψουν όλοι μαζί. Είναι μια Κυριακή, λέω κάτι τώρα. Ή να βοηθούν όλοι μαζί, να υπάρχει και ομαδικό πνεύμα. Άλλωστε, αυτό που λέει και ο γιος μου, το σημαντικό συστατικό όταν μαγειρεύεις ή οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου είναι η αγάπη. Όμα βάλεις αγάπη, όλα γίνονται πάρα πολύ ωραία. Και η αγάπη είναι πιο ποιοτική και αυξανόμενη όταν όλοι συμμετέσχουν στον κοινό στόχο της οικογένειας. Να μην είναι μόνο πλεύρη αγάπη ή από τη μάνα ή μόνο από τον πατέρα. Είναι από όλους, όλοι να δίνουν και όλοι να παίρνουν. Είναι το πάρε δώσει. Μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να δουλέψουμε στο παιδί μας, δηλαδή μέχρι ποια ηλικία μπορείς να είσαι παραγωγικός γονέας? Μέχρι τα 130 χρόνια. Θέλω να πω ότι ο γονιός είναι πάντα γονιός μέχρι την τελευταία του πνοή, αλλά πάντα μετεξελίσσεται και είναι με άλλο ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή, στα 5 χρόνια το παιδί είναι διαφορετικό, στα 15 του διαφορετικό, όταν είναι στα 30 του και ο γονιός είναι, ξέρω εγώ, 55, είναι εκεί για άλλο λόγο, εκεί θα δώσει σοφία παραπάνω. Mm-hmm. Πάντα είναι εκεί, αλλά πάντα ίσως με κάθε ηλικία και κάθε εποχή με άλλο ρόλο που πάντα πρέπει να διαδραματίσει. Ακόμα και να μην πει και τίποτε, μόνο να είναι εκεί, η ηθική συμπαράσταση πολλές φορές είναι υπεραρκετή, να νιώθει το παιδί ότι είναι εδώ ο γονιός, είμαι εδώ δίπλα σου, αν χρειαστείς κάτι, επειδή είσαι πάνω από 18 τέλος πάντων, θα είμαι εδώ, το θα είμαι εδώ και μόνο, είναι πολύ σημαντικό να το νιώθουν τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύτιμες οι συμβουλές σας. Ακόμη περισσότερα μπορούμε να δούμε και να βιώσουμε. Βεβαίως. Από τα αποτυπώματα ψυχής, από το βιβλίο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.